Λοιπόν, δώστε μας έτσι το κλίμα που αντικρίσατε εσείς κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας. Ήταν όντως ένα πολύ φορτισμένο κλίμα και ναι. Κυρίως στην Ανατολική Τουρκία. Κυρίως στις κουρδικές περιοχές, εκεί είχε καλλιεργηθεί ο φόβος, με αποτέλεσμα ο φόβος αυτός να επιδρά αρνητικά σε όλους που συμμετείχαν σε αυτές τις εκλογές. Εμάς δεν μπορέσαμε να επισκεφτούμε κάποιες κουρδικές περιοχές, όμως συνεχίσαμε τις επισκέψεις σε εκλογικά κέντρα στην ευρύτερη περιοχή του Ερτσερούμ και προς τα σύνορα και προς την ευρύτερη ορεινή περιοχή, ναι. Καθώς επίσης κάναμε και επισκέψεις σε φυλακές. Σε μια φυλακή μας στερήθηκε, δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να την επισκεφτούμε, ωστόσο όμως στη συνέχεια μπορέσαμε να επισκεφτούμε δύο άλλες φυλακές. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω όμως συμπερασματικά είναι ότι υπήρχε μια υπεροχή από πλευράς του ΑΚΑΠ, του κυβερνώντος κόμματος, σε οργάνωση. Ήταν άψογα οργανωμένο, υπήρχε ενθουσιασμός από πλευράς των μελών του, ήταν παντού σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα τα οποία ούτε καν εθελοντές, ούτε καν στις πλήστες των περιπτώσεων δεν είχαν άτομα να τα εκπροσωπούν στα διάφορα εκλογικά κέντρα. Με αποτέλεσμα το κλίμα αυτό να είναι εμφανές και να καθορίσει και το εκλογικό αποτέλεσμα στην εκεί περιοχή. Όμως, άρα μας λέτε κύριε Χατζηγιάννη, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι διαπιστώσατε την όποια προσπάθεια χάλκευσης ή οτιδήποτε, διότι αυτός ήταν και ο κύριος ρόλος σας εκεί. Όχι, η εκλογή είναι καθαρή. Μάλιστα. Και δεν μπορεί κανείς, και αυτό αύριο θα γίνει και στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης, θα παρουσιαστεί η έκθεσή μας και από πλευρά του ΟΑΣΕ αλλά και από πλευρά του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ναι. Δεν μπορεί κανείς να στηρίξει ότι έγινε η εκλογική αυτή νίκη ήταν αποτέλεσμα χάλκευσης ή οτιδήποτε τέτοια μεθόδευση. Αντιθέτως, ήταν μια εκλογή βασισμένη καθαρά σε στρατηγικές του προεκλογικού αγώνα. Ναι. Νομίζω το ΑΚΑΠ, το κυβερνών κόμμα, είχε μια πολύ πιο σωστή, πολύ πιο οργανωμένη προεκλογική εκστρατεία. Καλλιέργησε μεν το φόβο και τον τρόμο ως προεκλογικό θέμα, ως προεκλογικό issue. Αυτό είχε επιδράσει θετικά υπέρ του. Στήθηκε και το HDB, το φιλοκουρδικό, σε αυτή τη λογική, σύρθηκε σε αυτή τη λογική, με αποτέλεσμα να επιδρά σε βάρος του. Να μην ξεχνάμε ότι το ΑΚΑΠ έδωσε την εικόνα ότι είναι η εμπιστοσύνη προς τον τουρκικό λαό. Ο τουρκικός λαός ψηφίζει με γνώμονα των φόβων. Και αυτό το έχει αποδείξει. Άρα λοιπόν, μάλιστα, σήμερα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Εγώ θα έβλεπα τη θετική πτυχή αυτού του αποτελέσματος. Πρώτον, ότι έχουμε μια κυβέρνηση από ένα κόμμα. Γνωρίζουμε αύριο τον συνομιλητή μας, κυρίως σε σχέση με το κυπριακό πρόβλημα και με τα ελληνοτουρκικά. Θα τα δούμε στη συνέχεια όλα αυτά, κύριε. Δεν χρειάστηκε να γίνει μια κυβέρνηση συνασπισμού με το ακραίο κόμμα του ΜΚΠ. Και τρίτο, το γεγονός ότι και το φιλοκουρδικό κόμμα έχει παραμείνει στην κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Αυτό στην Βουλή. Αυτό από μόνο του δίνει ελπίδες διαλόγου στο πλαίσιο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης για το κουρδικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηγιάννη.